Πάμε στον Εύρο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτροβιτς. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη. Δυστυχώς έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα από το πρωί με θυελώδεις ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια, δηλαδή σπίτια, κάποια σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Το πρόβλημά μας είναι άλλο. Δυστυχώς με οδύνη ανακοινώνω ότι χάσαμε έναν... Πώς χάθηκε ο άνθρωπος? Το πυροσβεστικό στην προσπάθειά του να εισέλθει στον Απαλό με κατεύθυνση προς το σχολείο πέρασε από ένα μικρό ρέμα, το οποίο εκεί την ώρα υπερχείλιζε. Το πυροσβεστικό μπλοκάρισε, μπορώ να πω, σε εκείνο το σημείο από τα νερά μέσα. Μικρό πυροσβεστικό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μικρό πυροσβεστικό, ναι, το οποίο δεν μπόρεσε να κινηθεί μπρος ή πίσω. Με συνέπεια, να φανταστείτε, δηλαδή το προστρότημα του πυροσβεστικού ήταν μέσα στα νερά. Mm-hmm. Ο οδηγός και ο συνοδηγός βγήκαν, αλλά ο οδηγός στην προσπάθειά του να βγει παρασύρθηκε από τα νερά. Δυστυχώς τον παρέστηραν, πέρασε κάτω από το δρόμο και βγήκε στην πλευρά του αεροδρομίου. Μόλις ήρθε το ασθενοφόρο, δυστυχώς βρέθηκε νεκρός. Ένας υπέροχος άνθρωπος που το γνώριζε και προσωπικά. Δυστυχώς. Τι ηλικίας ήταν περίπου? Πάνω από 40, εκτιμώ. Κύριε Πέτροβιτς, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και ελπίζουμε να είναι το τελευταίο. Το φαινόμενο συνεχίζεται, είναι έντονο. Ναι. Και προδεκά, τα παιδιά από το σχολείο εκεί είναι σώα, είναι εντάξει? Όλα σώα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, ωραία. Πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν δυστυχώς αυτό. Με τον άνθρωπο που χάθηκε. Το περιστατικό, ναι. Οι πυροσβέστες είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, όπως ξέρετε. Το ξέρουμε, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτροβιτς. Να είστε καλά.